Συνέγινές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, ένα μήνυμα που θέλω να δώσω είναι για τον Βελόπουλο. Ούτε το μικρό του όνομα δεν ξέρω, αλλά τι σημασία έχει. Είδαμε σε εκπομπή του Βελόπουλου να επιτίθεται σε μένα, να με υβρίζει και μάλιστα να με κατηγορεί ως απατεώνα, ως αμόρφωτο και όλα τα άλλα τα υποκριστικά. Είχε όμως μια ωραία δικαιολογία, γιατί είπα της ΔΕΗΣ. Καλά ρε Βελόπουλε, μήνυμα προς το Βελόπουλο. Θα τα πάρουμε ένα-ένα Βελόπουλο να κάνουμε ένα ταμείο, αγαπητέ μου. Θέλουμε να μας εξηγήσεις ποιος ο λόγος που επιτέθηκες σε μένα τον Αρτέμι Σόρα και στην Ελλήνων Συνέλευση. Θα καταλάβετε και θέλω να καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός ότι εμείς είμαστε σε αμυντική στάση πάντα. Ποτέ δεν επιτεθήκαμε σε κανέναν, ούτε σε δημοσιογράφο, ούτε σε πολιτικό, ούτε σε θεσμικό όργανο. Αντιθέτως, είμαστε πάντα σε μια αμυντική στάση. Να δώσουμε τη μάχη μας, αμυνόμενοι πάντα. Τώρα, όταν την άμυνα την κάνουμε επίθεση, μετά θυμώνεται και υβρίζεται, άμα το θέλετε, ακόμα και λιδωρείται, αλλά έχετε και άποψη για το Σόρα, για το πώς μιλάει και για το πώς έπρεπε να μιλάει. Δεν νομίζω ότι είναι κανένας στη θέση μου και δεν έχει βρεθεί κανένας στη θέση μου να πρέπει να κάνει τη στρατηγική του. Το τι πρέπει να κόψει, το τι πρέπει να πει, το πώς πρέπει να μιλήσει από τόσες τεράστιες αντίξωες συνθήκες που είναι η θέση μου. Άρα, έχετε μία θέση όλη του θεατή, όπως τα γήπεδα. Ο θεατής δεν βάζει γκολ, ούτε παίζει ποδόσφαιρο. Κοιτάει. Όμως αν δείτε τι λένε όλοι οι θεατές, όλοι είναι οι καλύτεροι πρωτοπονητές και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν είναι εκεί στο γήπεδο να παίξει. Αλλά όλοι βάζουν γκολ. Αλλά ο παίχτης που είναι μέσα, αυτόν λιδωρείται συνέχεια. Ας τα αφήσουμε λοιπόν έτσι. Σήμερα θα ήθελα να δω τη γνώμη σας, άμα το θέλετε, όλων αυτών των ανθρώπων που ενδεχομένως είτε από προδοτική στάση, είτε από προπαγάνδα, είτε καμιά φορά από το πώς θα ήθελαν τα πράγματα, είτε και πλανεμένοι, να μας πούνε τη στάση αυτού που μας επιτέθηκε ή που μου επιτέθηκε. Δεν κρίνεται τη στάση αυτού που μου επιτέθηκε, αλλά θα κρίνεται εμένα που θα αμυνθώ. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είναι τόσο ετεροβαρείς οι σχέσεις με μένα. Θα κρίνεται εμένα το τι θα πω και τι θα πω στη διαλεκτική μου, αλλά η διαλεκτική δική του είναι μια χαρά. Οπότε δεν κρίνεται αυτόν και το τι διαλεκτική χρησιμοποίησε, αλλά θα κρίνεται εμένα το πώς θα απαντήσω. Δεν είναι οξύμορο. Δεν είναι τεροβαρή. Γιατί το κάνετε. Αρχίστε λοιπόν να μπείτε στη διαδικασία ότι αυτός επιτέθηκε. Εγώ θα απαντήσω. Και βεβαίως θα κάνω και ένα άλλο βίντεο για να δείξουμε μια διαδικασία, το πώς έχετε μάθει και πώς σας έχουν περάσει ένα συγκεκριμένο γελίο στάτους στισήματος που σας μιλάνε και δεν καταλαβαίνετε τίποτα, αλλά ωστόσο έχετε και άποψη. Όμως είναι οι εποχές τέτοιες που πρέπει να καταλάβετε με πολύ συγκεκριμένα λόγια, χωρίς αντινόηση και να πάτε στο βάθος. Ωστόσο, πρέπει να σας δώσω να καταλάβετε ότι θέλω να κάνετε ένα πείραμα όλοι εσείς που ενδεχομένως να έχετε άποψη το πώς πρέπει να άγομαι, φέρομαι και πώς πρέπει να μιλάω, που θα μου πείτε κιόλας πώς πρέπει να το κάνω, λες και είστε ποτέ στη θέση μου. Η θέση δικιά σας δεν είναι η δικιά μου, έχουμε τελείως διαφορετικές θέσεις και εγώ στη θέση σας έτσι θα έλεγα, αλλά εγώ δεν είμαι εσείς, ούτε εσείς είστε εγώ, άρα εγώ είμαι εγώ και εσείς είστε εσείς και έχει πολύ μεγάλη διαφορά και σημασία. Ωστόσο όμως θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα. Όλοι εσείς οι δήθεν savoir vivre, το πώς πρέπει να τοποθετούμε και το πώς πρέπει να μιλάω. Θέλω αύριο το πρωί όλοι εσείς που ενδεχομένως έχετε άποψη, όπως ο αρχηγός δεν πρέπει να μιλάει έτσι, δεν έχετε δει μάλλον αρχηγούς, γι' αυτό το λέτε. Τώρα θα γνωρίσετε ένα και θα δεις πώς μιλάει. Αλλά και τι κάνει και τι πράττει. Και όχι μόνο τι λέει. Γιατί άλλοι μόνο λένε. Δεν κάνει κανένας τίποτα. Και κάνουν μάλιστα κατά αντίθετα από αυτά που τους βάζετε ή που τους ψηφίσατε. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Θέλω αύριο να κάνετε το εξής. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει ένας βόθρος, μια λακκούβα, ένας χώρος ο οποίος είναι τόσο βρωμερός που εκεί, σε αυτό το χώρο, όταν θα τον μυρίσεις από την μεγάλη δυσοσδία και βρώμα, πεθαίνεις. Θέλω λοιπόν με όμορφα λόγια, αλλά με κατανοητά λόγια, να μας το δείξετε έτσι ώστε όταν θα μας μυγίσετε και θα μας το αποτυπώσετε, να μας πείσετε, αλλά και να κατανοήσουμε και να μας δείξετε το μέγεθο της βρώμας.
μπορείτε να το κάνετε με τέτοια λόγια όπως εσείς νοείτε ότι είναι τα καλλίγραμμα. Για προσπαθήστε λοιπόν, πώς θα δείξεις αγαπητέ μου την τεράστια προδοσία, πώς θα δείξεις αυτή τη βρώμα, τη δυσοδεία, όλη αυτή τη δογματίλα, όλη αυτή την αποστασία, με τι λόγια μωρέ θα τη δείξεις, με τι λόγια. Θα υπάρξει βίντεο μου το οποίο θα σας δείξω τι σας λέγανε, πώς χειροκροτάγατε, τι σας κάνατε, αλλά τώρα σας φταίει και ενδεχομένως δεν σας αρέσει. Η απλή αναλογική, άμα το θέλετε, σε μια τελείως διαφορετική βάση, ώστε να καταλάβει μέχρι και το τελευταίο κύτταρο τι έχει συμβεί, χωρίς να μασάει τα λόγια του και χωρίς να είναι πράξεις αφανισμού μέσα σε κρυμμένες λέξεις, που μέχρι τώρα μόνο αυτό εισπράτατε. Αυτό κοιτάτε να το ξεκαθαρίσετε μέχρι να φτάσουμε στο τέρμα. Και όχι να κοιτάτε ένα περιτύλιγμα, το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, γιατί πρέπει να καταλάβετε. Μιλώντας λοιπόν σε πολίτες, σε ανθρώπους που είναι πλανεμένοι όλοι με μια τέτοια τεράστια διαδικασία, θα πρέπει να καταλάβει μέχρι το κόκαλο και τι υπηρετεί ο καθένας, αλλά και τι κάνει, αλλά και τις πράξεις του. Η διαλεκτική την αποφασίζει αυτός που μιλάει. Εσείς έχετε τη δικιά σας. Πείστε μας λοιπόν αύριο το πρωί για ένα τόσο βρωμικό, για ένα τόσο βρωμερό, μυαρό περιβάλλον, το οποίο είναι δυναστευτικό, γεμάτο αίμα και δολοφονίες, γεμάτο δυναστεία. Και θέλω να μας δώσετε με τα δικά σας λόγια, τα οποία εσείς είστε και αν το θέλετε μορφοποιημένοι, γιατί μορφωμένοι δεν είστε, μορφοποιημένοι γιατί αυτή είναι η μόρφωση, να μας το δώσετε με δικές σας λέξεις, να το κατανοήσουμε όμως έτσι και να νιώσουμε στη μύτη μας, να νιώσουμε στο νου μας, γιατί η μυρωδιά είναι νοητική και δεν είναι μόνο αυτό που μυρίζεις της υπόφυσης, να κατανοήσουμε όλες αυτές τις όμορφες, όμως το θέλετε, λέξεις, πολιτισμένες όπως τις εννοείτε, να μας μιλάτε και στον πληθυντικό για να το καταλάβουμε καλύτερα. Έτσι λοιπόν να κατανοήσουμε το τι έχει γίνει. Μπορείτε να το κάνετε. Περιμένω να το ακούσω. Και να κατανοήσουν όλοι βέβαια, έτσι, όχι να κατανοήσετε εσείς. Διότι αυτοί που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο δεν κατανοούν ούτε οι ίδιοι. Κρύβονται απλά. Είναι προστασία. Τώρα λοιπόν θα τα δούμε όλα. Φτάνουμε λοιπόν στον κύριο Βελόπουλο. Βελόπουλε, αν νομίζω ότι το ερέθισμα που πήρες όλο ήταν γιατί είπα το εξώδικο της ΔΕΗς, σε πείραξε που τη ΔΕΗ την έκανα θηλυκό. Κατά την άποψή σου η ΔΕΗ τι είναι? Ανώμαλο. Για εξήγησέ μου, ή ουδέτερο. Ένα αμόρφωμα είναι που την έχετε κάνει θηλυκή, αρσενική. Όταν είναι για να μας πηδήξει την κάνετε αρσενική. Όταν είναι να μας αγκαλιάσει γιατί θέλουμε τη ΔΕΗ την κάνετε θηλυκή. Σε πείραξε λοιπόν το σίγμα το παραπάνω. Επειδή είπα τις, ενώ πρέπει να πω τι ΔΕΗ. Ένα παραπάνω είναι. Αν δεν το χρειάζεσαι, βγάτω. Βέβαια, όταν είσαι σε ζωώδη κατάσταση που νομίζεις ότι μιλάς και νομίζεις ότι έχεις μια υπερβολική άποψη για τον εαυτό σου ή νομίζεις ότι είσαι κάτι μέσα σε αυτή την πολιτεία που δεν υπάρχει αλλά κοινωνία διαμορφωμένη, έτσι όπως έχουν βάλει τα στάτους αυτοί, κάθεσαι λοιπόν να πάρεις έρισμα από το σίγμα, το τελικό, γιατί άλλαξε η έννοια, μήπως δεν κατάλαβες τι είπα. Οπότε αυτό οριοθετεί τι, να καταλάβουμε. Πάμε λοιπόν όμως στην ουσία. Εγώ σε γνώρισα για πρώτη φορά στο Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο όταν γινόσανται οι εκπομπές για την μετοχή της Ανατολής. Ιδιαίτερα εσύ, τότε ως βουλευτής, ήσουν και βουλευτής τότε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι και ποτέ ήσουν, από τι είχε έγινε δύο φορές, με εκείνον τον πράκτορα τον Καρατζαφέρη, μετά πουλάγες βιβλία για να ζήσεις. Και ήσουνα στις εκπομπές του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου. Ένα θέμα τόσο απλωμένο όπως ήταν οι μετοχές Ανατολής. Βεβαίως, παρακολουθείς από κοντά το θέμα πολλά χρόνια. Και είχες και ιδία ανάποψη γιατί ήσουν στο στούντιο. Σαφώς δεν έβγαινα εγώ εκεί στις εκπομπές, βγαίνανε άλλοι για μένα, δικοί μου. Τότε δικοί μου. Άρα λοιπόν είχες άποψη. Και είχες και μια μεγάλη κουβέντα και με τον Τριανταφυλόπουλο και με το στούντιο κάτω που ήμασταν. Είχες καταλάβει τα πάντα. Και θα μπορούσες και σαν βουλευτής, αλλά και ως παλιός βουλευτής, να λες απρόχειρα την άποψή σου και να βγάλεις πολλά στοιχεία αληθινά που ήταν στον αέρα, αλλά και που η ζούγκλα έβγαλε, αλλά και μετέπειτα. Και ήσουν ένας άνθρωπος από την αρχή που ήξερες. Τόσα χρόνια λοιπόν είχες μια σιγή. Δεν φτάνει που είχες σιγή. Τώρα πήρες το μήνυμα από ποιον, πληρώθηκες από ποιον, για να λιδωρήσεις και να πεις την αηδία σου. Αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά σου, ως τι. Να σου δείξω πόσο δόλιος είσαι και πόσο ανώμαλος είσαι. Έτρεχες μέσα στα μοναστήρια σε κολομπαράδες μαυροφορεμένους. Γι' αυτό σου λέω είσαι ανώμαλος. Φαίνεσαι και στα μούτρα ότι είσαι ανώμαλος. Και είχες τέτοια έπαρση και τόσο γελιότητα μέσα σου,
πουλώντας κάτι αηδίες βιβλία που συντάσεις, όχι εσύ, δεν μπορεί να συντάξει ούτε επιστολή. Και άμα θες προσωπικά να σου κάνω και ένα debate, να καταλάβεις πόσο λίγος και πόσο γελίος είσαι, να σε ξεφτυλίσω τελείως, και όχι να κάθεσαι σε ένα μικρό καναλάκι να λες τις αηδίες σου για ένα γελίο κόμμα αμόρφωμα που έχεις φτιάξει. Τι να φτιάξεις, θα τα πούμε αυτά. Και έφτασες λοιπόν σε γελίο σημείο να κάθεσαι σε τηλεόραση, σε γυαλί, να πουλάς ένα βιβλίο, μια φυλάδα, μια λαδόκολα που είχες φτιάξει και να λες «Εγώ, Βελόπουλος, είμαι αυτός που είμαι ο μόνος στον πλανήτη που έχω τις επιστολές του Χριστού και έκανε σαν δαιμονισμένο παρτάλι για να πουλάς βιβλία που έλεγες μέσα ότι είναι οι επιστολές του Χριστού. Πόσο αηδιαστικός και πόσο γελίος είσαι, νομίζεις ότι οι πολίτες, ας τους λέτε πλανεμένους, δεν είναι τόσο γελοί και ηλίθιοι να βλέπουν ένα παρτάλι σαν εσένα να πουλάς τις επιστολές του Χριστού. Γιατί σου έδωσε ένας μοναχός, ένα άλλο. Έχεις καταλάβει γιατί μιλάμε. Η ταυτότητά σου ως μεγάλο ποινικό μητρό και στην πολιτική ζωή είναι μεγάλη, αλλά και στον τρόπο που φέρεσαι μέσα από κάποια τηλεοπτικά μικρά κανάλια για να πουλάς την πραγμάτια σου, η οποία είναι γελία και βεβαίως φέρει βλάβη στην πολιτεία. Έχεις κάνει βλάβη στην πολιτεία και ως άνθρωπος. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο μετά τον εγκλισμό μου. Βλέπουμε λοιπόν τον κύριο Βελόπουλο, κύριο, τέλος πάντων. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το Βελόπουλο να κάνει και να διατηρεί, να αναρτεί στο διαδίκτυο και όπου μπορούσε ο Φουκαράς, όπως του είπανε να κάνει, να βγάλει ένα κόμμα. Τι κόμμα να βγάλεις, βρε παρτάλι? Δεν είδες ότι τελικά ανακοίνωσες ένα κόμμα και εκεί που κάτσατε ήσασταν 150 άτομα και τελικά ήρθανε επειδή εσύ τους κέρδακες και κάνα βιβλίο? Ή τουλάχιστον είχαν υποχρέωση σε κάποιο μεγαλύτερο κομματικό μηχανισμό να έρθουν μέχρι εκεί? Είδες να κάνεις τίποτα ποτέ? Είσαι εσύ ο άνθρωπος? Βλέπεις να έχεις καμία προοπτική πολιτική? Μα είχες τις επιλογές σου, τις οποίες αν είσαι λίγο πραγματιστής θα τις δεις. Είχες τις επιλογές σου, είχες ευκαιρίες. Δεν τις εκμεταλλεύτηκες, δεν έκανες αυτό που πρέπει. Πήγες στο διάλογο. Είσαι σε ένα περιθώριο να πουλάς κάποια βιβλία πραγμάτια, γελία πράγματα που προσβάλλουν τον άνθρωπο, προσβάλλουν την νόηση, προσβάλλουν τα πάντα. Και έφτασες σε σημείο να δηλώνεις και να κάνεις σαν δαιμονισμένος στο γυαλί: «Ελάτε να αγοράσετε όλοι, είμαι ο μόνος που έχω επιστολές του Χριστού». Δεν το θυμάσαι, ρε παρτάλι? Δογματισμένε τρώα σκουλικάκι. Τώρα ήρθες να λιδωρήσεις τον Αρτέμιδος ώρα? Γιατί έτσι ελπίζεις μήπως πάρεις κανέναν άνθρωπο και κάνεις τι, βρε ηλίθιε, που δεν μπορούσες να κάνεις τότε? Δεν μπορούσες να κάνεις 2 χρόνια στη Βουλή, τετραετίες, μία από όσες πήγες? Δεν έκανες. Τόσα χρόνια δεν σε έχουμε ακούσει τίποτα από το να πουλάς την πραγμάτια σου. Δεν είπες μια αλήθεια. Είσαι μέσα στα αληθινά πράγματα και δεν πήρες κάτι να το σηκώσεις. Κάτι πήγες να ξεστομίσεις. Ναι, εκείνη η οικογένεια του Σόρα, η οικογένεια Σόρα είναι αλήθεια και έχει βάση. Και σε πήραν τηλέφωνο και το έθαψες. Και τώρα που σε ξαναπήρανε τηλέφωνο και σου τέξανε από καμία μυαρή διαδικασία σαν αυτές που τάζουν, έβαλες μπροστά να φτιάξεις το απόκομά σου και τη βλακεία που κάπως το εννοείς. Και όπως την τύχη που είχαν όλα, θα έχεις κι εσύ. Ωστόσο όμως η μόνη σου δυναμική που έχεις αυτή τη στιγμή στη ζωή σου και στο βίο σου, μεγάλο παρτάλι, είναι να ασχοληθείς και να λιδωρήσεις τόσο ώρα. Γιατί αυτό σας δίνει μια δυναμική. Έτσι έχεις 2 πράγματα. Ή να έρθεις μαζί με την Ελληνοσυνέλευση και την αλήθεια, κάτι που δεν θα πρωτοστατήσεις γιατί είσαι πάλι ένα βλαμμένο και ανήκεις στο πολιτικό, στα πολιτικά σκηνώματα, στα λείψανα, στους αποτυχημένους, στους αποτυχημένους. Γιατί δεν είσαι ποτέ πολιτικός. Αποτύχει έγινες. Αλλά όπως και να έχει, είσαι στο προσκήνιο τόσα χρόνια. Και έφτασες λοιπόν τη δυναμική σου να δεις. Τι δυναμική έχουμε να χτυπήσουμε το σώρο? Όταν χτυπάμε το σώρο έχουμε μια δυναμική. Και ακόμα με χρησιμοποιείς και χρησιμοποιείς τη δυναμική μου να την πάρεις εσύ. Να κάνεις τι? Δεν θα φτάσεις πουθενά, παιδί μου. Βέβαια εγώ είμαι σε αμυντική στάση και αυτά έπρεπε να τα ξεκαθαρίσω, να τα πω. Ωστόσο όμως κοίτα πώς έχεις γίνει. Και από εδώ και πέρα, επειδή νομίζεις ότι υπάρχει μια δυναμική, εν μέρη υπάρχει. Γιατί υπάρχεις επειδή πω υπάρχω, εσύ είσαι ανύπαρτος. Γιατί αν είχες καμία ύπαρξη δικιά σου, δεν ασχολιώσουν τώρα με ιστορίες τέτοιες, ούτε θα έλεγες τέτοια πράγματα. Θα έπαιρνες μια πολύ καλή διαδικασία, θα έπαιρνες μια αλήθεια, να βγεις στον κόσμο, να κάνεις μια πολιτική γραμμή που έχεις, γιατί δεν έχεις ούτε πολιτική γραμμή, ούτε μυαλό, ούτε προσωπικότητα, ούτε και καμία σοβαρότητα. Και παίρνεις τώρα, θες να πάρεις δυναμική από μένα. Α,
Όλοι έχουν έρθει να πάρουν. Βέβαια, εγώ έχω άπειρη δύναμη, πηγή δύναμης και μια τεράστια δυναμική από όλες τις απόψεις, είτε αρνητική είτε θετική. Πάρε κι εσύ, να ξέρεις ότι με κλέβεις. Δώσε μας όμως και κάτι. Πέσε καμία αλήθεια. Πέσε τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία. Δεν ξέρεις να διαβάζεις ρε, μορφοποιημένο πλάσμα. Δεν ξέρεις να διαβάζεις τις αποφάσεις. Είναι δύο. Δεν ξέρεις να διαβάζεις την Ανατολή που υπήρξες και θεατής και μάλιστα σε πάνελ του Τριανταφυλόπουλου. Δεν έχεις μάθει από τότε ότι έχει βγει απόφαση δικαστική που η Ανατολή είναι χρεωστικό ομόλογο 675 δις, πόσα είναι. Δεν έχεις μάθει ότι η εφορία μου έχει επιβάλει και φόρο και δεν μου τον παίρνει. Το φόρο. Όχι τίποτα άλλο. Έχεις καταλάβει όλα αυτές τις τεράστιες αλήθειες. Έχεις καταλάβει ότι η Βουλή έκανε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πέρασες από τη Βουλή, γνωρίζεις. Ακόμα μπορείς να ξαναγίνει και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Για χιλιάδες πράγματα. Έχεις να μας πεις κάτι για την ανεξάρτητη αρχή που είναι ένα φάντασμα. Έχεις να πεις για την Εθνική Τράπεζα που είναι ιδιωτική. Έχεις πει για την Εθνική που είναι ιδιωτική. Έχεις πει για το ΤΑΙΠΕΔ, για το ΤΑΦΚΙΣ, για τόσα μεγάλα πράγματα, για τόσες μεγάλες αλήθειες. Παρά αυτό που σου είπαν να κάνεις, να χτυπήσεις το ΣΟΕΡΑ και να πάρεις δυναμική, να πάρεις ψήφους. Ποιο να σε ψηφίσει, κοίτα πώς είσαι. Ψήφους ζητάς. Γελίος άνθρωπος είσαι. Τίποτα δεν πήρες ποτέ. Και τώρα ζητάς από τον κόσμο τι να σου δώσει. Σου δώσε, σε τίμησε. Εσύ δεν τον τίμησες, εσύ δεν σεβάστηκες και τώρα δεν σέβεσαι ούτε τον ίδιο στον εαυτό. Όπως και να έχει όμως, έπρεπε να λυθεί μια τέτοια διαδικασία. Γιατί εσύ την προκάλεσες. Βλέπεις που εγώ είμαι αμηνόμηνος. Εσύ επιτίθεσαι. Γιατί επιτέθηκες σε μένα. Τι προηγούμενα έχεις μαζί μου. Έχουμε χωριστεί ποτέ και δεν το ξέρω. Είχαμε κάποιο προηγούμενο παλιά. Έχουμε τίποτα να λύσουμε. Έχουμε τίποτα να μοιράσουμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Τι έχουμε να κάνουμε. Όπως και να έχει, οι επιλογές είναι δικές σου. Και οι μεγαλύτερες επιλογές είναι των πολιτών. Και τώρα θα σε τιμωρήσουν. Σε έχουν τιμωρήσει πολλά χρόνια. Θα σε τιμωρήσουν κι άλλο. Και πας να σηκώσεις κεφάλι. Να πας πού. Να πας μέχρι πού. Με ποιον. Για ποιον λόγο. Επιλογές είναι των πολιτών. Όλα είναι των πολιτών. Και αυτή είναι η μεγάλη ώρα. Θα μπορούσες βέβαια έτσι να δώσεις πολύ καλή ταυτότητα. Να επανορθώσεις για χιλιάδες πράγματα. Ή αυτά που δεν πρόλαβες να κάνεις. Αντιθέτως, πήρες μια θέση επιθετική, μια στημένη θέση, έτσι όπως σου υπαγόρευσαν να πάρεις, να χτυπήσεις και σου δώσαν και αέρα στα κανάλια, να χτυπήσεις κιόλας. Κάτι που δεν συμβαίνει με την Ελλήνου συνέλευση. Βέβαια, χτυπάμε αυτόν που έχει τη δύναμη. Χτυπάμε το δυνατό για να πάρουμε δύναμη. Έναν αδύναμο τι να χτυπήσεις. Άμα χτυπήσεις και κανένα δύναμο ή κανένα ανύπαρτο, θα σε γρίνει και ο κόσμος αντίθετα και θα φας και ξύλο. Οπότε χτυπώντας εμένα παίρνεις δυναμική. Ουσιαστικά είμαι εγώ η δύναμή σας. Η κινητήριο δύναμη της ύπαρξής σας είμαι εγώ. Άρα και εσύ, Βελόπουλε, είσαι ένας οπαδός μου. Καλώς ήρθες στο κλαμπ των οπαδών. Όλοι οι προδότες είναι οπαδοί μου. Με μεγάλο σεβασμό που μου έχεις και σε αυτό όλο που κάνω. Και δεν μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό για να υπάρχεις εσύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Περιμένουμε εξελίξεις. Θα έχουμε και μεγάλη συνέχεια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.